Λοιπόν, είχατε πάνε πια Θεσσαλονίκη για ένα live και μας έχουν στείλει μηνύματα κόσμου που είχε έρθει και σας είχε δει εκεί και λέει να το σχολιάσετε το live, έγινε τίποτα περίεργο. Έγινε κάτι. Το live πήγε καλά. Ναι. Πήγε καλά. Εμένα... Πού παίξατε. Στο Μήλο, στο μεγάλο stage. Ήταν ωραία γιατί είχα να νιώσω πολύ καιρό έτσι. Είχα να νιώσω στη Θεσσαλονίκη, ήταν πολύ θερμό εμείς. Σε φάση. Ναι, ήταν εντάξει. Κανονικά. Εμείς παίξαμε 3,5 ώρες. 3,5 ώρες. 3,5 ώρες. Εδώ μιλάμε τώρα ότι παίζει λίγο. Παίζει πολύ πράγμα. Απέξτε τα πάντα. Απαντά. Όχι, απαντά. Αυτά που παίζετε στα live τα παίξατε όλα πάντως. Παίξαμε πολλά κομμάτια. Θυμήθηκα παλιά κομμάτια. Ένιωσα όπως ένιωσα όταν ήμουν 17 χρονών. Δηλαδή σε σανές, και πόσο καιρό έχετε να παίξετε live όλοι μαζί? Το 2002. Έχετε δηλαδή ή 3-4 χρόνια. Όχι, 5 μαζί. Και 5 μαζί, το 2002. Δεν είστε συμβολίκος, υποχθόνες, καταχθόνες και ο Χαρμάνης ο φίλος μου. Στο Άνι ήταν η τελευταία συναυλία που είχε γίνει χαμός, δηλαδή πάλι δεν φοράγαμε να πούμε. Γι' αυτό και φέτος το κάνατε δύο. Ναι, βέβαια, όλο αυτό το χρωστάμε πια στην LA Productions, την Άτζη. Όχι Άτζη, Αγγέλη τη λέμε εδώ. Αγγέλα. Ή Άγγελος. Ή Άγγελος. Οι οποίοι σας έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο σκηνικό εκεί στο Underworld. 2 και 3 Μαρτίου είναι, παιδιά. Από το εξή. Εντάξει, να μην σας κάνω διευθύνση δηλαδή. Όχι, να μας κάνω. Η συναυλία εξηγείται με προπόληση. Δηλαδή, θα είναι εν μέρη πριβέ, δηλαδή θα είναι 650 εισιτήρια μόνο για τη μία μέρα, 650 για την άλλη. Δεν υπάρχει περίπτωση, εάν έχουν πουληθεί π.χ. τα εισιτήρια της Παρασκευής, να βρουν απ' έξω. Δεν μπαίνει κανείς. Είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Πιστό, δηλαδή, μετά. Ξεκινάει νωρίς, 8.30 ώρα, γιατί θα παίξουν πάρα πολλά κομμάτια. Αλλά μέχρι τις 12 θα έχει τελειώσει. Ναι. 3,5 ώρες πάντα. 8.30 ώρα είναι. 8.30 ώρα είναι οι πόρτες και κατά τις 9 θα ξεκινήσουμε. Και 9 ξεκινάμε. Και είναι έξω, σας βλέπω έτσι με άγριες διαθέσεις και οργανωτικές μάλιστα. Λοιπόν, έχω εδώ 5 προσκλήσεις. Οι 3 είναι για την Παρασκευή, οι 2 είναι για το Σάββατο, παιδιά. Όχι, Πέμπτη. Οι 2 είναι για την Πέμπτη. Και οι 3 για την Παρασκευή. Δεν έχει σημασία, θα τα δείτε στην άλλη. Οι 3 είναι για την Πέμπτη, οι 2 είναι για την Παρασκευή. Ρε παιδί, μας είναι λέει Productions να κάνει το κομμάτι. Ναι, μανούλα μου. Λοιπόν, Ματ και Νο. Αποστολή στο 4% με το ονοματεπώνυμό σας, παρακαλώ πολύ, για να το κερδίσετε. Δεν θα έρθω από εδώ να τις πάρω τις προσκλήσεις, έρχεστε μέχρι την Παλίνη. Θα έχω τα ονόματά σας με την ταυτότητά σας, θα πάτε στο Underworld και θα σας περιμένει εκεί η Αγγέλης και οι προσκλήσεις σας για να μπορέσετε να πάτε. Τους νικητές θα τους δείτε, θα τις δείτε σε λίγο. Να πω εδώ πέρα, καταρχάς να ευχαριστήσουμε τους σπόσορες που μας στήριξαν για αυτή τη συναυλία. Που είναι το MAD φυσικά, το Sabotage 80, η Mighty Drap Records, η Echo. Και φυσικά το New Style, το site για το rap. .gr. .gr. Και φυσικά την LA Productions, ας πούμε, μας κυνηγάει από πίσω. Και εσείς την κυνηγάτε κι εσείς. Απλά. Την κυνηγάτε μπροστά. Γράφετε πουθενά. Αν γράφουμε. Ναι, σε κάνω site και τέτοια. Σε κάνω περιοδικό. Θα μπορούσατε. Αν γράφουμε για την συναυλία. Όχι για την συναυλία. Ξέρω εγώ αυτά που είναι πριν, ναι. Αν γράφουμε. Γράφω, ναι, γιατί έχει πει τη σκηνή. Θα σου πω, παρακολουθώ τι λένε στο forum. Ναι. Αλλά δεν το παίρνω πολύ σοβαρά, ξέρεις, γιατί άμα το δω σοβαρά πληγώνομαι. Άμα σας, γιατί σας λένε τίποτα άσχημα. Ναι, με καμία φορά. Καλά, αυτό συμβαίνει, αλλά συμβαίνει, βασικά αλλά, άμα αρχίσεις να το παίρνεις σοβαρά, μετά αρχίζεις και πληγώνεσαι μέσα σου και δεν θες να βγάλεις ξανά έξω τον κόσμο σου. Οπότε, για να προσμένω να παραμείνεις αληθινός, τα περνάς, τα διαβάζεις στο γρήγορο. Εντάξει, αν μπορείς να τα διαβάζεις στο γρήγορο και να ασχολείσαι και να μην σε πειράζει, καλώς. Ναι, σαφώς. Για να σε πειράζουν, άμα δεν σε πειράζουν. Αυτό είναι το σωστό να κάνεις, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς. Μερικές φορές το παίρνεις στα σοβαρά. Αυτό που γράφει κάποιος που μπορεί να μην έχει ολοκληρωμένη άποψη, απλά το γράφει. Που γι' αυτό ήταν κάτι αστείο, αλλά εσύ παίρνεις σοβαρά και πληγώνεσαι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό γιατί ο ράπερ βγάζει το εγώ του στο χαρτί. Και μετά στο μικρόφωνο και μετά τα ακούει ο πελάτης, ο άνθρωπος που θα πάρει το CD. Και όταν είσαι rapper πρέπει να βγάζεις τον αληθινό σου εαυτό. Αν αρχίσεις να βγάζεις κάτι που δεν είσαι, θα πρέπει να κινήσεις σε γραμμές τέτοιες ώστε να έχεις ένα σκοπό από πίσω. Κατάλαβες, εγώ προσωπικά σαν Τάκι Τσάν δεν έχω σκοπό. Λέω ό,τι θέλω να πω, απλά το λέω. Και αν βγεις κακό που λένε. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Τι ήθελες να πεις και σε κόψαμε. Δεν θυμάμαι. Το χασές. Ωραία, θα πάμε να δούμε ένα φρες και ένα break. Ένα break πρώτα και ένα φρες μετά. Γιατί είναι το φρες.
για νέες πληροφορίες ξένες. Πάμε να το δούμε, όταν θα επιστρέψουμε. Θα έχεις θυμηθεί εσύ θέλεις να μας πεις και θα διαβάσουμε μηνύματα, δεν έχουμε διαβάσει καθόλου. Οπότε τώρα, παιδιά, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας, τα παιδιά, θα σας απαντήσουν σε όλα. Ναι.